ακούγοντας το παράδειγμα με το οποίο ξεκίνησε χτες την ομιλία του κύριου Πρωθυπουργός για τη φοιτήτρια που ξεκινά από ηλεκτρολόγων μηχανικών στη Θράκη, τσιμπάει λίγο από μηχανικών παραγωγής, κάνει και ένα εξάμεινο στο ιστορικό της Κέρκυρας και μετά από μια διαδρομή σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά και διδακτορικά, γυρνάει στα 26 της για μια από τις καλοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα. Φάνηκε μια δεύτερη εξήγηση στο γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει το νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια μέσα στο κατακαλό καιρό, πέρα από την προφανή, προσφυλή και διαχρονική κυβερνητική επιλογή, ώστε να μην συναντήσει την αντίδραση των φοιτητών, καθηγητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλων αυτών τους οποίους αφορά αυτός ο νόμος. Μιας λοιπόν και αυτός ο στόχος σας ναυάγησε, δεν πήρατε, βλέπετε, το μήνυμα που σας έδωσαν οι φοιτητές με την ψήφο τους, θα σας το υπενθυμίσουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το παράδειγμα που επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός άφησε ως μόνη πιθανή εξήγηση για την επιλογή της εποχής ότι τέτοιου είδους ιστορίες μόνο ως όνειρο θερινής νυχτός μπορούν να ακουστούν. Γιατί τι να πρωτοπεί κανείς για τις καλοπληρωμένες δουλειές ή για το πόσο θα έχει φτάσει ο λογαριασμός και ποιος είναι σε θέση να τον πληρώσει μέχρι να γυρίσει πίσω για να δουλέψει αυτός ο φοιτητής. Για το ότι πτυχίο με αντίκρισμα, πραγματικό και μοναδικό εφόδιο για δουλειά με δικαιώματα σημαίνει να παρέχει ολόκληρη την επιστημονική γνώση και ειδίκευση που χρειάζεται για την είσοδο στο επάγγελμα. Αυτοί δηλαδή που συστηματικά ξυλώσατε μεταφέροντας αρχικά κρίσιμα μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα στα ακριβοπληρωμένα μεταπτυχιακά, μετατρέποντας το πτυχίο σε ένα ακόμα εφόδιο στη λίστα των προσόντων μαζί με σεμινάρια, καταρτήσεις και πάει λέγοντας. Αντίθετα, σήμερα τα πτυχία, αντί να παρέχουν αυτή την ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση, απαξιώνονται ακόμα περισσότερο, αφαιρώντας ακόμα και την παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο των καθηγητικών σχολών, υποχρεώνοντας χιλιάδες αποφύτους σε νέο κύκλο μαθημάτων, σήμερα με την κάλυψη του Ταμείου Ανάκαμψης, αύριο βάζοντας ξανά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε και ο κύριος Βαρουφάκης λαγός πριν για να υπερθεματίσει. Πολύ περισσότερο μετατρέπεται τα πτυχία σε μια σειραφή μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων σαν μια shopping list που θα διαμορφώνει μόνος του ο κάθε φοιτητής για να κουβαλάει και την ατομική ευθύνη της ανενεργίας του αν δεν γεμίσει σωστά το καλάθι του και να τον στέλνετε ξανά πίσω για νέες αγορές όταν οι σκόρπιες δεξιότητές του φτάσουν στη σύντομη ημερομηνία λήξης. Αλλά και κάτι ακόμα μας γεννάει απορία. Αυτή η φοιτήτρια του ονειρικού παραδείγματος που της προσφέρεται την ελευθερία, λέτε, του εσωτερικού Εράσμους. Ένα ομολογμένο εύσχυμο άλοθη για να καλύπτονται και οι ελλείψεις σε καθηγητές και μαθήματα που υπάρχουν σε μια σειρά ιδίως επαρχιακά τμήματα. Πώς αυτή η φοιτήτρια θα καλύψει τα έξοδα της εξάμηνης παραμονής της σε άλλη πόλη? Από το στεγαστικό επίδομα που ούτε επαρκές είναι, ούτε δίνεται σε όλους όσους το έχουν ανάγκη? Στις ούτε για δείγμα φοιτητικές εστίες και λέσχες σύντησης? Γιατί στην πραγματική ζωή, κύριοι της κυβέρνησης, αλλιώς γράφονται συνήθως οι ιστορίες για τα χιλιάδες παιδιά των λαϊκών οικογενειών που πασχίζουν να μπουν αλλά και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην κατόνομα δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, όπου πολλές φορές η ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα τους κλείνει ερμητικά την πόρτα πριν καν περάσουν το κατόφλι του πανεπιστημίου. Ακόμα κι αν με πολύ κόπο κατάφεραν να πετύχουν στις σχολές που επιθυμούσαν, όμως αυτές βρίσκονται σε πόλεις μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, άρα είναι απαγορευτικές για τα πορτοφόλια των γονιών τους. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, για τους χιλιάδες φοιτητές οι εστίες δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Στη Θεσσαλονίκη μόλις 1-2% των φοιτητών συστεγάζονται. Αντίστοιχα στις περιφερειακές πόλεις με τα απλησίαστα βέβαια ενίκια. Σε εστίες που ρημάζουν στο έλεος της υποχρηματοδότησης, με σοβάδες που χάσκουν πάνω από τα κεφάλια των φοιτητών, με επικίνδυνες σε αρκετές περιπτώσεις συνθήκες υγιεινής, πολλές φορές χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό, ενώ βασικές υποδομές όπως αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση λείπουν από όλες πανελλαδικά τις εστίες.
Και κάπως έτσι η ανάγκη των ΣΔΙΤ παρουσιάζεται ως μάνα εξ ουρανού και πέφτει ως όριμος καρπός μαζί με τα ενίκια και λοιπά βάρη που τα συνοδεύουν. Την ώρα βέβαια που η τεράστια ακίνητη περιουσία των πανεπιστημίων προωθείται για άλλου είδους business. Πώς λοιπόν η απουσία φοιτητικής μέρημνας να μην αναγορεύεται σε νούμερο ένα παράγοντα εγκατάλειψης των σπουδών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όταν με αυτό το κόστος ζωής στα νησιά, την ταυτόχρονη εκτείναξη των εισιτηρίων, δικαίωμα στέγασης έχουν μόλις το 3% περίπου των φοιτητών και οι οποίοι βέβαια πετιούνται έξω κάθε καλοκαίρι, ή τους ζητάνε να πληρώσουν για να αφήσουν τα πράγματά τους, χωρίς καν να είναι σίγουροι ότι θα τους δοθεί δωμάτιο και την επόμενη χρονιά. Ακόμα και από τις λίστες της δωρεάν σίτησης, που δεν αφορά παρά μικρό μέρος των φοιτητών, τους πετάτε έξω αν δεν εμφανιστούν 4 φορές για 4 γεύματα σε 15 ημέρες, για να φοβούνται ακόμα και να αρρωστήσουν. Πώς λοιπόν να μην τρέμουν οι φοιτητές όταν ακούν στους νέους ορίζοντες που φέρνει το νομοσχέδιό σας να μπαίνουν αντίστοιχα κριτήρια ακόμα και στο δικαίωμα στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων. Ποιες είναι λοιπόν, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, οι ίδιες δυνατότητες για τους ίδιους ανθρώπους με τις ίδιες γνώσεις που μας τσαμπουνάτε? Πραγματική ελευθερία επιλογών σημαίνει ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, με το κράτος να προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους και τις νέες να σπουδάζουν απερίσπαστοι, χωρίς να βάζει η οικογένειά τους το χέρι βαθιά στην τσέπη. Πλήρως στελεχωμένο, με μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό. Ένα πανεπιστήμιο που θα εξασφαλίζει στο πρόγραμμα σπουδών του όλη την απαραίτητη γνώση για την άσκηση κάθε επαγγέλματος μέσα στο πτυχίο, χωρίς επιπλέον φραγμούς και προϋποθέσεις ανάμεσα στο πτυχίο και την εργασία. Ένα πανεπιστήμιο που να βοηθάει τους φοιτητές να παρακολουθούν στην πράξη την εξέλιξη της επιστήμης τους, να προάγει την έρευνα και να διασφαλίζει τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι να πνίγονται ή να διαστρεβλώνονται με βάση τα εκάστοτε επιχειρηματικά συμφέροντα που βάζεται να χρηματοδοτούν και να ελέγχουν τις έρευνες. Να γιατί η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη σύγχρονη και η μόνη δίκαιη. Γιατί πατάει στην κοινωνία της ουσιαστικής ελεύθερης επιλογής και του σεβασμού των κλίσεων. Γιατί είναι η μόνη που καθαρίζει το έδαφος από την άνηση αφετηρία από την οποία ξεκινάνε οι νέοι και οι νέες στη ζωή τους. Με το βλέμμα λοιπόν σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών, καλούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των λαϊκών οικογενειών, τους διδάσκοντες, τους εργαζόμενους, να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στις πολιτικές που μπαίνουν εμπόδιο στην κατάκτηση αυτού του πραγματικά σύγχρονου και δίκαιου πανεπιστημίου. Ευχαριστώ.